Γκαρσία. Εξαιρετική πάσα στον Κωνσταντίνου στην περιοχή. Ο Σουάνης εκπληκτικό γκολ. Με αυτό το γκολ σπάει το ρόδι για τον Απόλλωνα ύστερα από 5 αγωνιστικές. Κοιτάξτε την αντίδραση του Παπαβασιλείου. Πώς πανηγυρίζουν οι παίχτες του Απόλλωνα. Έπρεπε να περιμένουν από την πρώτη μέχρι την έκτη αγωνιστική για να πανηγυρίσουν ένα πραγματικά εξαιρετικό γκολ. Η χρυσή αλλαγή του Νικόδημου Παπαβασιλείου. Ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνου έβγαλε μια υποδειγματική πάση στον Ελλαδίτη τον Σουάνη, ο οποίος με τα κουνάκι νίκησε τον Χοκ. Εδώ κοιτάξτε και η πρώτη κάθετη πάσα εξαιρετική από τον Γκαρσία. Κοιτάξτε τι ωραίο γκολ. Πραγματικό ποίημα. Απολαύστε το κυρίες και κύριοι. Ο Απόλλων λοιπόν εξαργυρώνει την επιθετικότητά του. Κυνήγησε περισσότερο σε όλα αυτά τα 70 πρώτα του αγώνα και φτάνει στο γκολ με τον Σουάνη. Εδώ κοιτάξτε ανακούφιση στα πρόσωπα όλων. Γύρισε, πέρασε έξω και πάσα στον Παπουλή. Πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, έτσι απλά. Είναι τόσο απλό τελικά να βάζεις την μπάλα στα δίχτυα. Όταν μπαίνει τον γκολ μετά από 5 αγωνιστικές, έχεις καλή ψυχολογία. Την είχε εδώ ο Ελλαδίτης. Οι μεταγραφές από την Ελλάδα μια χαρά τα πάνε. Ο Παπουλής λοιπόν μετά τον Σουάνη σκοράρει και ο Απόλλων καθαρίζει το παιχνίδι εδώ στο Παραλίμνη στο 83ο λεπτό. Είναι γνωστό ότι είναι σκόρερ ο Παπουλής. Εδώ κοιτάξτε ξανά, ο Γκαρσία και πάλι συμμετέχει στη φάση. Δίνει στον Παπουλή εξοχή κίνηση, υπέροχη πάσα, το τελείωμα εξαιρετικό. Περιμένει να τον πλασάρει στην άλλη γωνία και όμως τον πλασάρει στην κλειστή. Πολύ ωραίο και το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα. Και είδατε τον τρόπο που επέλεξε να πανηγυρίσει ο Παπουλής. Εδώ ξανά και ξανά από όλες τις κάμερες της Cita Vision. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο τον γκολ. Έσκαψε την μπάλα ενώ στο μεταξύ έχει γίνει αλλαγή από τον κύριο Κάνεν. Ο οποίος θα δεχτεί όπως όλα δείχνουν. Κίνηση ωραία από τον Παπουλή. Τον βλέπει ο Αργεντινός και του περνάει την πάσα απέναντι. Περιμένει μόνος και του δίνει του Γκαρσία, ο οποίος θα κάνει το 3-0. Το πέρασμα του Απόλλωνα από το Παραλίμνη είναι πράγματι εντυπωσιακό. Ξεσπά λοιπόν η ομάδα της Λεμεσού πάνω στην Ένωση. Ό,τι δεν πέτυχε στις τελευταίες 5 αγωνιστικές το κάνει εδώ. Με 3 εξαιρετικά σε δημιουργία και εκτέλεση τέρματα και απόδοση στα μεγαλύτερα διαστήματα εξαιρετική. Επιβραβεύεται για την πολύ καλή του προσπάθεια ο Απόλλων. Και με τον Γκαρσία στο 86ο λεπτό πετυχαίνει το τρίτο του γκολ. Γκαρσία, ο οποίος ακούει και το όνομα του τώρα από την εξέδρα των φίλων του Απόλλωνα,